Καταρχάς διακρίνω μια τελείως διαφορετική στάση. Φαντάζομαι ότι δεν θα πάτε σε κάποιο σούπερ μάρκετ, κύριε Καραμαλή, και θα πείτε ότι σας αγκαλιάζει ο κόσμος και σας ζητάει να βγείτε μαζί φωτογραφία. Για τον κύριο Γεωργιάδη. Το τι κυβερνησάρα έχουμε, διότι η πραγματικότητα, με συγχωρείτε, αλλά διαψεύδει λίγο την ιδηλιακή εικόνα, διότι όταν έρχεται τον παγιόκο του φυσικού αερίου, μιλάμε για 150 ευρώ, όταν πέρυσι πληρώναμε 7 ευρώ. Ναι, αλλά συγγνώμη σας διακόπτω, κύριε Παπαδημητρίου, έχετε απόλυτο δίκιο. Θα έχουμε πολύ μεγάλες ανατιμήσεις σε όλα τα προϊόντα. Η μεγάλη ακρίβεια θα έρθει Φλεβάρι. Ωραία, θα έρθει Φλεβάρι, αλλά βλέπετε ότι η κυβέρνηση είναι ένα βήμα μπροστά και ανακοινώνει, αν θέλετε, ένα πακέτο ενίσχυσης για την ενεργειακή κρίση. Ωραία. Το οποίο θα πλησιάσει το 1 δις ευρώ. Δηλαδή, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα ενισχύσουμε τους λογαριασμούς των φυσικού αερίου μέχρι 40%. Δώσαμε ενίσχυση στη ΔΕΗ. Εδώ λοιπόν μιλάω όλα αυτά τα. Κρατήσει αυτό, κύριε όλα αυτά τα μέτρα, όλα αυτά τα μέτρα, κύριε οικονόμου, τα κάνει μια κεντροδεξιά κυβέρνηση. Δεν θα κάνει μια αριστερή αυτό κυβέρνηση. Στον τομέα σας θα φανεί, ναι, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, διότι. Μπορεί να δούμε και αύξηση εισιτηρίων. Όχι, όχι. Με την ενεργειακή κρίση που έχουμε τώρα. Αυτό το οποίο. Πώς τον αυξάνονται όλα τα καύσιμα, δεν θα δούμε αύξηση. Μα εμείς, ήδη εμείς, τα εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, και όταν λέω εμείς, εννοώ η παράταξη, στην οποία εκπροσωπώ, μείωσε το εισιτήριο από το 1,40 στο 1,20. Μιλάμε για τώρα. Τώρα, λοιπόν, καλπάζει ακρίβεια, τώρα δεν πρόκειται να δούμε αυξήσεις στα εισιτήρια των μέσων μαζικής μεταφοράς. Διαβεβαίνετε ότι δεν θα έχουμε αυξήσεις στα μέσα. Για ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Δεν μπορώ να σας πω ότι αυτό δεν θα γίνει στα επόμενα δύο χρόνια. Ναι, καλά. Θέλω να είμαστε σοβαροί εδώ. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο εξετάζεται αυτή τη στιγμή. Και το άλλο ούτε στα διόδια, κύριε Υπουργέ. Γιατί είδα κάτι αυξήσεις εκεί διάβασα. Οι ανατιμήσεις είναι τιμαριθμιακές. Είναι αυτές που γίνονται και είναι πάρα πολύ μικρές και προσαρμόζονται ανάλογα με τον πληθωρισμό. Αλλά εδώ βλέπετε ότι το κάθε Υπουργείο έχει και μια τεράστια ευθύνη. Γιατί δεν είναι μόνο ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, βλέπετε ότι προσπαθούν στα Υπουργεία να βρίσκουν λύσεις έτσι ώστε να μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο στάδιο. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, τι κάνουμε λοιπόν. Όλα αυτά τα έργα τα οποία έχουμε εξαγγείλει, έργα τα οποία έχουν συμβασιοποιηθεί 3,2 δις ευρώ, όταν η προηγούμενη κυβέρνηση σε 4 χρόνια έκανε έργα 800 εκατομμύριων ευρώ, γιατί ξέρετε, κάποτε στην Ελλάδα πρέπει να συγκρίνουμε και να κρίνουμε. Να συγκρίνουμε όμως αντικειμενικά, κύριε Υπουργέ. Αυτό όμως. Σε μνημονιακές περιόδους δεν υπάρχουν θέματα συγκρίσεων. Κοιτάξτε. Να πούμε και την αλήθεια. Κοιτάξτε, αν έκανε 10 λάθη ο ΣΥΡΙΖΑ επί διακυβερνήσεώς του, δεν αρνούμαστε. Ναι, δεν καταδικάζουμε το σύνολο μιας κυβερνητικής πολιτικής. Με όλο το σεβασμό, αλλά ποιος μας έφερε το τρίτο και αχρίαστο μνημόνιο. Μην μπούμε σε αυτή την κουβέντα. Η ουσία είναι ότι τα μεγάλα project υποδομών, τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή στη χώρα, 3,5 σχεδόν δις έχουν συμβασιοποιηθεί και έχουν κινήσει. Γραμμή 4 στο μετρό, ο Ε65. Σήμερα θα πάμε στη Βουλή να υπερασπιστούμε. Σιδηρόδρομο, μην το ξεχάσουμε αυτό με τα λιμάνια. Σύνδεση με λιμάνια. Το Πάτρα Πύργο, το οποίο το ξεπλέξαμε. Αυτό πότε ξεκινάει, κύριε Υπουργέ, το Πάτρα Πύργο? Ξεκινάει στις αρχές του χρόνου. Αρχές του χρόνου. Βεβαίως. Πόσα χρόνια, τρία χρόνια έχει? Έχει τρία χρόνια χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Όλα αυτά τα έργα, κύριε οικονόμου, έχουν και μια κοινωνική διάσταση. Διότι αυτά τα έργα, επί της ουσίας, δίνουν διάχυση στην ελληνική οικονομία, φέρνουν θέσεις εργασίας. Όχι μόνο στο τοπικό, και στο εθνικό και στο τοπικό ΑΕΠ. Επομένως, βλέπετε αυτή τη στιγμή ότι γίνεται μια προσπάθεια και να κρατήσουμε μια ισορροπία στα ζητήματα τα υγειονομικά. Πράγμα πολύ δύσκολο και πράγμα, κύριε Παπαδημητρίου, το οποίο έχουν αποτύχει πολύ πιο εντός εισαγωγικών, ανεπτυγμένα και σοβαρά κράτη από την Ελλάδα. Και από την άλλη, πάμε να στηρίξουμε το μέσο νοικοκυριό. Και τα χρήματα που έχει δώσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη στο μέσο νοικοκυριό και στη μέση επιχείρηση δεν έχουν δοθεί σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης. Πότε να δοθούν, κύριε Υπουργέ μου, τώρα, πότε να δοθούν? Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν ανέλαβε, δεν βρήκε ένα σεντ στα δημόσια ταμεία. Ένα σεντ! Έπρεπε να πληρώσει συντάξει. Τώρα μιλάς για το 2015 τώρα. Άρα λοιπόν. Άστε, Ευαγγέλη, τώρα, αυτό δεν τα αφήνω. Διότι η ιστορία πρέπει να καταγραφεί. Τα αφήνω προς ώρας. Λέω όμως ότι ο Πρωθυπουργός παίρνει τώρα μια πολύ σοβαρή απόφαση. Μάλιστα. Ένα μεγάλο ρίσκο. Και λέει με εμβολιασμό και προσοχή Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά και μετά βλέπουμε. Και εγώ λέω. Δεν είπε μετά βλέπουμε. Ο Πρωθυπουργός και ο Παπαδημητρίου βλέπει κάποια στοιχεία μπροστά του. Έχει την πλήρη εικόνα. Ναι, δεν το κάνει. Διότι, δεν λέει ότι είναι φαντασιακό. Ακούστε τώρα τι θα ακούγαμε αν ο Πρωθυπουργός είχε πάρει την απόφαση να κλείσει την αγορά χριστουγεννιάτικα. Θα έβγαινε. Πόλεμος θα γινόταν. Όλος ο ΣΥΡΙΖΑ και τα μέσα που τον στηρίζουν και οι υποστηρικτές του και θα μας λέγανε. Δεν τρέπεστε που κλείνετε την αγορά, που καταστρέφετε την οικονομία. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολύ, πολύ λεπτή ισορροπία. Και αυτή την ισορροπία μέχρι στιγμής η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός την έχουν υπηρετήσει με συνέπεια. Θα μου πείτε, δεν έχουν γίνει λάθη?
Εννοείται ότι έχουν γίνει λάθη. Αλλά άμα δούμε όλη τη διαχείριση της πανδημίας, τόσο ό,τι αφορά τα ζητήματα τα οικονομικά και τα ζητήματα ενίσχυσης του μέσου νοικοκυριού. Βαγγέλη, δεν έχουμε τελείωτο χρόνο. Είναι αυτό το οποίο περιέγραψε πριν ο Δημήτρης. Λαμβάνεται μια απόφαση, μετά από 2-3 μέρες την παίρνουμε πίσω. Ξαναπαίρνουμε μια άλλη απόφαση, μετά από 2-3 μέρες την παίρνουμε πίσω. Η απάντηση σε αυτό, κύριε Παπαδημητρίου. Και παίρνει είναι τώρα το μεγάλο ρίσκο και το παίρνει προσωπικά ο κύριος Πρωθυπουργός. Λέει, εγώ αποφασίζω για να μου βγει η επόμενη μέρα. Οι αποφάσεις που παίρνει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός για την πανδημία πρέπει να προσαρμόζονται σε δεδομένα που αλλάζουν κάθε μέρα. Ουέ και αλίμονο. Να είχαμε Βαγγέλη, τελεία, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Παίρνω αυτό το μέτρο και δεν κάνω πίσω και δεν το μετρήσω. Ρωτάνε εδώ πολλά και για τα έργα, κύριε Υπουργέ. Βλέπω εδώ για την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, για τις παραχωρήσεις αεροδρομίων, για τον κόμβο Ηλίκη, Ελευσίνα κτλ. Για το πότε θα πληρωθούν τα ανικό των εισιτήριων. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το ανικό των εισιτήριων. Ναι. Αν μπορείτε, πείτε κάτι για όλα αυτά. Λοιπόν, εγώ αυτό που μπορώ να πω εντάχει εν συντομία είναι ότι για πρώτη φορά, ναι, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, δρομολογούνται έργα ύψους 13 δισευρών. Όπως σας είπα, έχουν κινήσει τα τρία, έχουν συμβασιοποιηθεί και μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε δημοπρατήσει 5,5 δισευρώ. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει διάχυση της ανάπτυξης. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει θέσεις εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι και άλλες επιχειρήσεις θα ευνοηθούν, όχι μόνο οι μεγάλες τεχνικές εταιρείες, από όλα αυτά τα πολύ μεγάλα έργα. Μην ξεχνάτε ότι στην Αμερική ο Biden τι έκανε. Από τα πρώτα πράγματα που έκανε είναι ότι πήγε και πέρασε μέσα από το Κογκρέσο, στην ουσία, ένα νόμο που έλεγε επενδύσεις σε έργα υποδομής 1-3. Γιατί? Για να πάρει μπρος η οικονομία. Στα μεγέθη τα δικά μας, λοιπόν, αυτά αυτό θα ζήσουμε, κάνουμε. Θα προλάβουμε τα έργα. Βεβαίως, γιατί ξεκινάνε τα έργα. Καπιταλισμού, Πάτρα Πύργος ξεκινάει άμεσα. Ο Ε65 έχει ξεκινήσει. Το νότιο κομμάτι είμαστε στο 72% της ολοκλήρωσης. Ο Ε65 πότε θα τελειώσει εκεί στα χωριά μας, κύριε Υπουργέ? Το έχετε υποσχεθεί. Αυτό περιμένουμε να τον δούμε και εμείς να περάσουμε. Ο Ε65 στο νότιο κομμάτι ήδη κατασκευάζεται. Το βόρειο κομμάτι είναι έχουμε ήδη πάρει χρήματα. Είμαστε από τα λίγα υπουργεία που έχουμε καταφέρει να απορροφήσουμε πρώτοι χρήματα για το βόρειο κομμάτι του Ε65 από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τώρα, στα άλλα ερωτήματα. Όλα αυτά τα έργα, γιατί μπορούμε τώρα να καθόμαστε με τις ώρες και να συζητάμε. Ένα, το αναλύουμε, εντάξει. Και με αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πούμε και είναι σημαντικό. Δεν αυτό σχεδιάζουμε, κύριε Οικονόμο. Αυτά τα έργα δεν είναι μεμονωμένα. Δεν είναι σήμερα ξυπνήσαμε και είπαμε θα κάνουμε ένα δρόμο στα Τρίκαλα. Ή αύριο ξυπνήσαμε και είπαμε θα κάνουμε ένα σιδηρόδρομο εκεί. Τα έργα αυτά έχουν σχεδιαστεί βήμα-βήμα και εξυπηρετούν έναν εθνικό στόχο. Η χώρα μας να γίνει κόμβος υποδομών και μεταφορών της ευρύτερης περιοχής. Αυτό που έχετε εξαγγείλει, τη σύνδεση λιμανιών με το σιδηρόδρομο. Δεν αυτό τα έχουμε εξαγγείλει. Έχει τα έχουμε δημοπρατήσει αυτά. Τα έχετε δημοπρατήσει ακόμα καλύτερα. Έχουμε βρει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Για πότε θα εξελιχθούν αυτά, πότε θα τα δούμε? Αλλάζουμε το σύστημα παραγωγής διαδικασίας των σιδηροδρομικών έργων, που ήταν, αν θέλετε, κωμωδία στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Κατακαιρματισμένα έργα, συμπληρωματικές συμβάσεις, υπερβάσεις προϋπολογισμών, υπερβάσεις χρονοδιαγραμμάτων. Και λέμε, δημοπρατούμε σήμερα, σε 2 χρόνια θα έχουμε συμβασιοποιήσει και τα έργα αυτά σε 2 χρόνια θα ξεκινήσουν και στα επόμενα 5 με 6 χρόνια θα έχουν ολοκληρωθεί. Έτοιμα. Μιλάμε όλα τα παράπλευρα κτλ. Με το κλειδί στο χέρι. Και όλα αυτά με την ευλογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλείνουμε εδώ. Χαιρετισμούς έχετε από το Στέργιο Λίτο, τον συμπατριώτη σας, που μας παρακολουθεί πάντοτε με προσοχή. Να είστε καλά, καλές γιορτές σας. Τσίπουρο σας έστειλε φέτος? Τσίπουρο δεν έστειλε ακόμα από το φρέσκο Λίτος. Ωραία. Δεν έχει στείλει ακόμα. Αυτό είναι μια κριτική στον κύριο Λίτο. Θα σας φέρω. Ο υπουργός έχει τσίπουρο καραμαλί, το ξέρεις. Ναι, βεβαίως. Έχεις δοκιμάσει τσίπουρο καραμαλί? Όχι, δεν έχω δοκιμάσει, ομολογουμένως. Εγώ που έχω δοκιμάσει, μπορώ να σου πω. Αλλά μαθαίνω ότι θα φτιάξει ο κύριος Τσίπρας, λέει τσίπουρο Τσίπρα. Άρτα, αρτινό. Καλημέρα, καλημέρα. Και εκεί έχει τσίπουρο. Χρόνια πολλά και στους δύο να είστε καλά.